αλήθεια είναι ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, έχουμε μια πικρία γιατί μπορούσαμε να κερδίσουμε. Προηγηθήκαμε, πήγαμε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ωστόσο, δεχτήκαμε ένα γκολ από δικό μας λάθος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, είναι φυσιολογικό, κάποια στιγμή θα γίνει. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ δυνατό το παιχνίδι, μοιρασμένο. Αλλά σας λέω και πάλι, μας αφήνει μια πικρία γιατί προηγηθήκαμε, μπήκαμε δυνατά και πιστέψαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε σήμερα. Ναι, νομίζω πως αυτό έχει αποδειχθεί και με το πέρασμα του χρόνου. Έχουμε τώρα διανύουμε μια περίοδο πολύ καλή, δουλεύουμε συνεχώς στις προπονήσεις και αυτό αποδίδει στα παιχνίδια. Έχουμε 10-11 παιχνίδια που είμαστε αίτητοι και συνεχίζουμε δυνατά. Έχουμε καλύψει το έδαφος που είχαμε και που είχαμε μείνει πίσω. Και τώρα νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη να κάνει το άλμα. Όπως είπατε, έχει 9 παιχνίδια και τα βλέπουμε παιχνίδι προς παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι 9 τελική για μας. Και όπως είπατε και πάλι, μπορεί να μην κερδίσαμε σήμερα, αλλά το επόμενο μας από το Χαλάνδρι είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι κομβικό να κερδίσουμε. Εντάξει, ο Άρης Πετρούπολης είναι μια ομάδα που έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες. Έχει κάνει καλή δουλειά σαν ομάδα και νομίζω ότι και αυτοί θα φτάσουμε μέχρι το τέλος να κοντραριστούμε, γιατί διαθέτουν, όπως είπα, καλές μονάδες και αξίζουν να είναι ψηλά. Μπήκατε δυνατά, βάλατε τον γκολ. Είχατε και ευκαιρία να βάλετε ένα δεύτερο, μετά όμως πέσατε λιγάκι. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Εντάξει, ίσως διαχειριστήκαμε κάποια πράγματα λάθος. Δηλαδή πιστέψαμε ότι μπορούμε να σκοράρουμε κι άλλο και δεν κοντρολάραμε λίγο τον ρυθμό, γιατί είναι αφύσικο να πηγαίνει 45-90 λεπτά συνέχεια στο μάξιμο για ένα ημίχρονο. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάναμε το λάθος, δεν διαχειριστήκαμε λίγο τον χρόνο και τις δυνάμεις μας και ήταν ακόλουθο να πέσει η απόδοσή μας. Ωστόσο, εντάξει, διαθέτουμε πολύ έμπειρους παίχτες και το τεχνικό δίδυμο γνωρίζει τα πράγματα και με συμβουλές νομίζω καταφέραμε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι ξανά γρήγορα και να το φέρουμε στα μέτρα μας.